εβδομάδα και βγαίνω 3 με 4 φορές, έχω διάφορες διαδρομές. Μια μέρα λοιπόν, όπως γυρνούσα, είχα βραχεί πολύ, ήταν χειμώνας και είχα την κάσκα και το full face, οπότε δεν γνώρισε κανείς και τα γυαλιά. Σταμάτησα έξω από τη Λάρισα, ήμουνα πολύ μουσκεμακή από τη βροχή και ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν σαν αυτό. Το έχω γράψει και στο. Μάλιστα είχε γίνει πολύ viral. Ήταν πίσω στο πίσω κάθισμα και με έβλεπε και μου έκανε έτσι. Και εκείνη τη στιγμή ανοίγει το παράθυρο, να με δει και του λέει η μητέρα του, λέει. Μην μιλάς σε αυτούς, λέει, είναι αλήτες αυτοί που κάνουν ποδήλατο. Εν πάση περιπτώσει έπεισε το παιδάκι, έφυγα εγώ, είδα, άλλαξα και πηγαίνοντας προς το πανεπιστήμιο, πέρασα να πάρω καφέ από μια καφετέρια και βλέπω μέσα το παιδάκι με τη μαμά του. Λοιπόν, και λέω στην κυρία, λέει, τι κάνει κύριε καθηγητά, καλά. Λέει, είσαι σαν διαπρόνηση, ναι, λέει, για προπόνηση, μάλιστα, δεν μου συνέβη και κάτι. Λέει, τι. Ήταν εδώ μια βλαμμένη, η οποία είχε ένα παιδάκι και γι' αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτή το είδε, κατάλαβε, ας πούμε, ναγκώθηκε και δεν είπε τίποτε, απολύτως. Και μετά από λίγο φεύγοντας, παίρνω μια μπάρα και του λέω του μικρού, είναι ο αλήτης που είπε ο μαμάς πριν από λίγο και έφυγα. Λοιπόν, γιατί ήθελα να πω γι' αυτό. Όταν γίνονται μεγάλοι αγώνες, σε οτιδήποτε άθλημα, ανεβαίνει το επίπεδο των φιλάθλων, των αθλητών, των παραγόντων, όλων. Αυτές οι διοργανώσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά και γίνονται τα τελευταία χρόνια και ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας είναι ένα σημαντικό γεγονός, εκτός από την εμπλοκή των αθλητών που είναι καλοί και θα διεκδικήσουν τις νίκες και ό,τι άλλο αυτό σημαίνει, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, φαντάζομαι και το Υπουργείο και την Περιφέρεια και όλη τη διοίκηση είναι να εμπλακεί και να γνωρίσει το ποδήλατο ο κόσμος. Είναι ένα σπορ το οποίο, από ό,τι λένε και οι έρευνες, το κάνει κανείς σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία, φτάνει δηλαδή να είναι και 85-90 ετών και να κάνει ποδήλατο και στις μελέτες που γίνανε, αυτό κρατήστε το, έγιναν πολλές μελέτες για να διαπιστώσουν κατά πόσον αυτοί που ήταν πρωταθλητές είχαν περισσότερο μέσο όρο ζωής από τους απλούς ανθρώπους. Και πήραν ποδοσφαιριστές, αθλητές τύπου, κολυμβητές κλπ. Και βρήκαν ότι οι μόνοι που είχαν διαφορά στο μέσο όρο ζωής ήταν οι ποδηλάτες. Και μάλιστα αυτοί του ποδηλατικού ζωού Γαλλίας. Και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια ότι οι ποδηλάτες είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν σπορ και μεγάλη στην ηλικία, ενώ συνήθως οι στιβικοί, οι κολυμβητές, όταν τελειώνουν την καριέρα τους, δεν θέλουν να ξαναδούν γήπεδο. Έχουν μπουκτήσει. Ενώ οι ποδηλάτες συνεχίζουν. Άρα το ποδήλατο, εκτός από ένα μέσο αθλητισμού, είναι και ένας τρόπος ζωής.